Ρε Παναθηναϊκέ, ρε Παναθηναϊκέ, μα το θεό ρε Παναθηναϊκέ, γιατί ρε παιδιά έτσι. Μακάμπι Παναθηναϊκός, 85-74, σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έκανε για άλλη μια φορά τη ζωή του δύσκολη. Τι ακριβώς εννοώ, πάμε σήμα και το λέμε. Ο Παραθυναϊκό κατέβηκε στο Τελαβίβ να παίξει με τη Μακάμπη χωρί τον Μπέικον. Το ξέραμε. Θα κάνει δεπούτω με τον κολοσσό, νομίζω. Λοιπόν, και από αυτή τη στιγμή που κατέβαινε χωρί τον Μπέικον, όλα ήταν ε, δυσκολά για τον Παραθυναϊκό. Θα έπρεπε να βρει λύσει τι οποίε δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Σήμερα λοιπόν ο Παραθυναϊκό αδείξει τον εαυτό του κατάφορα. Θα σα πω μόνο το εξή. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη Αφήστε την πρώτη περίοδο Έτσι αφήστε την πρώτη περίοδο Στη δεύτερη περίοδο είχα το, είχα, είδαμε απίθανα πράγματα. Τον Μπονίτκα να παίρνει όλο το παιχνίδι πάνω του. Έπαιζε point forward. Να παίρνει foul, να σκοράρει, να κάνει, να δείχνει. Ο, Πανα... Πα, έβαλε τρίποντο. Ο Μποχορίδη. Ο Παπαγιάννη έβαλε τρίποντο. Ο Μποχορίδη τρίποντο. Αλλά στην άμυνα ο Παναθηναϊκός ήταν soft. Δεν έπαιζε άμυνα πάλι σήμερα. Και φυσικά έκλεισε το ημίχρονο 47-42 υπέρ της α, Μακάμπη. Ξέρετε γιατί. Γιατί στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός σούταρε με 54% στις βολές. Λύθηκε το μυστήριο. Ο Παναθηναϊκός είπε ο Κότς Ράντονιτς ότι έχασε γιατί ε, χάνει το παιχνίδι λέει όταν οι ασίστ σου είναι σχεδόν οι ίδιες με τα λάθη σου. Και πάμε λίγο στο box να σας δείξω. Πάμε να σας δείξω εδώ. Λοιπόν, έκανε 16 λάθη και είχε 18 assist. Δεν είναι λάθος αυτό που λέει ο Κόγκος Αλλά η Μακάμπη είχε 14 λάθη και 19 assist. Δεν είναι κάτι καταπληκτικό η Μακάμπη. Έτσι δεν είναι. 7 κλεψίματα και 5 ο Δεν είναι τόσο τεράστια η διαφορά για να χάσει 11 πόντου. Μπορεί. Έτσι δεν είναι, βέβαια. Θέλετε να σα δείξω τι ακριβώ έχει γίνει. Στα σου τριών πόντων, ο Παναθηναϊκός σούταρε 40,7 και η Μακάμπη σούταρε 33,3. Ξέρετε πόσε βολέ σούταρε η Μακάμπη. 8. Σε όλο το παιχνίδι. Σούταρε 8 βολέ. Και έβαλε και τι 8. Ξέρετε πόσε βολέ σούταρε η Παναθηναϊκός σε όλο το παιχνίδι. 20 και έβαλε τις 11. Σου τα, ρε, με 55% βόλες Γι' αυτό λέω, ρε Παναθηνάικε, ρε εσύ κρίμα, ρε τον κόπο σου και τον ιδρώτα σου, ρε. τι θα γίνει ρε παιδιά με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χάνεις από τις ελεύθερε βόλες στο παιχνίδι. Αυτός ο κουντάιτες δηλαδή. Ρε παλικάρι μου. Κάθε φορά που τελειώνει η προπόνηση σου τα, ρε, 500 βολές. Και μετα, μετά θα φεύγεις. Δεν είναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν μπορεί να σου σουτάρει 11 συνέντε, να παίρνει 20 βολέ μέσα στο Τελαβίβ και να χάνει το παιχνίδι. Τι να πω, δεν ξέρω. 17 πόντου είχε ο Βίλιαν, όπω βλέπετε. Ε, να του πω ξεχωριστά, θέλετε να σα πω ξεχωριστά. Έτσι. Λοιπόν, καλά, η Τζάκη, τι να πει το παιδί. Μια φορά ε, είναι πραγματικά αυτό που έχουν, έχετε πει πολύ κάτω στο. Στα σχόλιά σα ότι το παιδί φοβάται την στην επίθεση να πάρει πρωτοβουλίε. Μια φορά πήγε να κάνει κάτι εκεί που τον αφήνανε και δεν κανεί βήματα από το, από το τράκτο. Λοιπόν, τέλο πάντων, εντάξει, πέντε πόντους έβαλε. Ε, ο Βόλτερ σήμερα ήταν έξω από τα νερά του διότι εντάξει, ήταν σε, σε αγωνιστική απραξία τόσο καιρό ήταν εντελώ εκτό κλίματο. Ε, μια ταχύτητα λίγο πιο κάτω δεν έχει τη, αυτή τη διείσδυση που έχει συνήθως οι πάσες του ήταν με πολύ ρίσκο ε, τέλος πάντων δεν ήταν στα καλά του σήμερα ο σε αυτά 15 λεπτά που έπαιξε λογικό όμως ο Πάρις Λί με 2 στα 7 τρίποντα πήρε κάποια σούτ στο τέλο, απελπισία σούτ κυρίω για να κλείσει η διαφορά ο Παπαγιάννης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με 11 πόντους 6 rebound και μέχρι και τρίποντε βάλει σήμερα με 4-7 προσπάθειε. Και ο Ντέρικ Williams είχε 17 πόντου με 4-7 τρίποντα. Ο Ασή είναι ο Ντέρικ αν δεν έκανε βέβαια και τα 4 του λάθη. Από την άλλη μεριά, ο Πονίτκα, το πολυεργαλείο, το γνωστό. 12 πόντου, 4 rebound και 5 assist. Έκανε όμω και αυτό 4 λάθη. Τα πολλά λάθη πρέπει ο Παραθυναϊκό να τα μειώσει. Ναι, σήμερα δεν έχασε από τα λάθη κατά τη δική μου άποψη. Έκανε δύο παραπάνω από τη Μακάμπη. Έχασε από τις βόλες. Αλλά δεν μπορεί να κάνει 16 λάθη σε κάθε παιχνίδι. Και οι παίχτες που παίρνουν πάρα πολλέ μπάλε, δηλαδή ο Γουίλιαμς, ο Πονίτκα, βλέπετε ότι κάνουν τέσσερα λάθη στάνταρ ο καθένα. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Πιο προσεκτική. Ο Γκριγκόνης, 20 λεπτά, έβαλε 9 πόντους και πήρε 5 και 3, 8 σουτ πήρε σε όλο το παιχνίδι. Δεν ξέρω το συμβόλαιο του γκριγκόνι ποιο είναι, αλλά αυτό εδώ μπορεί να το κάνει και ο Μουχωρίδης. Να το πω έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι γκριγκόνι, ξέρει που έχει έρθει. Παίξε, πάρε προσπάθειε, πάρε πρωτοβουλίε. 20 λεπτά, 9 πόντου. Λοιπόν, ματζούκα 3 πόντου, γκουντάει τι 4 πόντου με 2 στι 6 βολέ. Έχει ένα απελπιστικό ποσοστό στις ελεύθερες βολές του Κουντάιτης. Δεν, δεν, μπορείτε, δεν, δεν πάει το μυαλό μας να ψάξουμε να δούμε πόσες, πόντου πόντους είχαν σε κάθε παιχνίδι από τις βολές του Κουντάιτης ο, ο Παραθυναϊκός. Εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Και κάτω το καλάθι στην τρίτη περίοδο και στην τέταρτη περίοδο ο Νίμπο έκανε πάρτι. Πήγε ο Βίλιαμ στην τρίτη περίοδο και που έβαλε 7 συνεχόμενου πόντου να πάρει, κάνει πάλι αυτό που έκανε με την ε, Δηλαδή να βάλει το, στο, Παναθηναϊκό στο παιχνίδι και τον έβαλε 53-49. Αλλά ήρθε μετά ο Κόλσον και βάλε 8 συνεχόμενους Και πήγε στο 63-53 το παιχνίδι. Μετά πάει μπάλα στον Κουντάι τις πάει στι βολέ, δεν μπορεί να βάλει βολέ. Και πάει 10 από τους διαφορά στην τρίτη περίοδο. Την περίοδο, ξέρετε, έχω σημειώσει. Έχω σημειώσει το εξή. Ακούστε για να καταλάβετε. Ο Παναθηναϊκός έχανε 73-60, 13 πόντου δηλαδή, και είχε 62% στα δίποντα, όσο είχε ακριβώ και η μακάμπη. Στα τρίποντα έχει 47%, ενώ έχει 46% η μακάμπη. Δηλαδή, εντό παιδιά είχε καλύτερα ποσοστά και είχαν με 73-60. Και όχι, δεν ήταν τα λάθη. Γιατί, όπω είδατε, δύο λάθη παραπάνω έκανε η μακάμπη. Ο παραθυμιακό τη μακάμπη. Απλά η μακάμπη σούταρε 100% συμβόλε και ο Παναθηναϊκός 47%. σε τρία λεπτά πριν την λήξη του παιχνιδιού, δύο τρίποντα παίρνει ο Παναθηναϊκός, πάνε και τα δύο στο σίδερο, στο 80-70 και ο Λορέτζο Μπράουν κάνει το τελικό 85-74. Ο Λορέτζο Μπράουν είναι ένας, πάμε μέσα, είναι ένας παίχτης τον οποίο πραγματικά θαυμάζω θα είναι καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Αν αυτό αυτός, αυτός, ο άνθρωπο έπαιζε στον Παναθηναϊκό, θα ήταν μια άλλη ομάδα. Ο Λορέτζο Μπράουν πιστεύω ήταν, θα ήταν η ιδανική λύση για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω. Είναι τόσο όριμο, τόσο ψύχρεμο, τόσο αποτελεσματικό με mid-range παιχνίδι, με τρίποντο, με τα πάντα, με διείσδυση, με έχει πάρα πολύ, παίζει, με πολύ μυαλό και, έχει και εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό. Τι να πω Μπορώ να μιλάω πολλέ ώρε για αυτό τον παίχτη. Και φυγε, φυσικά βγήκε και MVP του παιχνιδιού, διότι. Τι έκανε σήμερα. Ε, να σα πω τι έκανε σήμερα. Πάμε να δούμε τι έκανε σήμερα ο Λόιτζο Μπράουν. Τι έκανε σήμερα ο φίλο μου Λόιτζο Μπράουν. 22 πόντου με 7 στα 12 πόντων, 2 στα 3 τρίποντα, 2 2 βολέ, 6 rebound, 9 assist. Και, εντάξει, κάνει και 4 λάθη. Οκ. Okay. 22 πόντους δηλαδή 6, 9 assist, 6 rebound. Μάλιστα. Okay. Με αυτά τα ποσοστά που σας διάβασα. 1, 2, 3 παίχτε διψήφιου είχε. Και τον Baldwin με 14 είχε μακάμπι. Και τον Νέμπο με 13. Ο οποίος Νέμπο κυριάρχησε απέναντι στο κουντάι τη. Αυτά έγιναν. Αλλά ρε Πανάθηνα Ικέ. Ρε κρίμα ρε, ρε διαβάζετε τις βολές ρε παιδιά Δηλαδή τουλάχιστον Εντάξει δεν λέω ότι Σουτάρατε 12 βολές παραπάνω μέσα στο μέσα στο Τελαβίβ από τη Μακάμπη Εκμεταλλευτείτε το αυτό Θα ήσασταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος Τέλος πάντων Αυτό ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της Euroleague Χωρίς τον uh, Dwayne Bacon Και Όταν η μπάλα πηγαίνει Στα χέρια του Bacon που θα πηγαίνει θα πηγαίνει και στις βολές ο Bacon. Οπότε περιμένω να είναι καλύτερο και το ποσοστό του εισβολέ του Παναθηναϊκού λόγω Μπέικον. Για να δούμε. Υπομονή. Και επιμονή κυρίω. Αυτή ήταν η προ-Μπέικον εποχή. Για να δούμε τη μετά-Μπέικον. Συνεργατώ.